γιατί μου δίνεται και εμένα την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω δύο έννοιες που μοιάζουν να είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά στο βαθμό που αφορούν διαφορετικά πράγματα δεν είναι διαφορετικές. Είναι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση και είναι άλλο πράγμα το μνημόνιο. Κύριε Παντελάκη, το μνημόνιο εμείς λέμε ότι όχι απλά θα το ακυρώσει, δεν θα το ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ακυρώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Το μνημόνιο, το βράδυ των εκλογών, που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει πρώτο κόμμα, δεν θα υπάρχει. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συνέχεια στην εγκληματική πολιτική της ύφεσης και της λιτότητας δεν πρόκειται να δώσει μια κυβέρνηση που θα ζητήσει την οποία εντολή του ελληνικού λαού, την ψήφο του ελληνικού λαού, ακριβώς για να μας βγάλει από την κρίση. Διότι, ξέρετε, τα νούμερα όλα αποδεικνύουν ότι το φάρμακο που μας έδωσαν για να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια έκανε τον ασθενή χειρότερα από ό,τι η ίδια η αρχική του ασθένεια. Μπήκαμε στο μνημόνιο με χρέος 120% του ΑΕΠ και έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε χρέος 175% του ΑΕΠ, να έχουμε μια ανεργία που είναι πρωτοφανής για μια χώρα που βρίσκεται μάλιστα σε καιρό ειρήνης. Σας θυμίζω ότι η ανεργία 60% για τους νέους είχε η Αίγυπτος λίγο πριν αρχίσει η Αραβική Άνοιξη. Και το κυριότερο, η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους μιας υγειονομικής βόμβας, διότι όταν οι ανασφάλιστοι δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν μιλάω για τους καρκινοπαθείς που δεν μπορούν να πάρουν τις αγωγές τους, τα παιδιά τους που δεν μπορούν να τα εμβολιάσουν, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν ασθένειες που θα τα κολλήσουν όλα τα παιδιά, γιατί ξέρετε, δεν κοιτάει το εισόδημα ο ιός άμα είναι να διαδοθεί στον πληθυσμό. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κίνδυνο εκτεταμένης υγειονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτά τα έκανε το μνημόνιο. Δεν τα έκανε η κρίση χρέους που είχαμε πιο πριν. Άρα, νομίζω ότι είναι πια όριμο όχι μόνο σε αυτά που λέμε εμείς και σε αυτά που ακούνε οι συνομιλητές μας και στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ότι με τη λιτότητα και την ύφεση δεν μπορείς να βγεις από την κρίση. Η διαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης είναι απαραίτητη, διότι ο στόχος μας δεν είναι η Ελλάδα να βγει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να διεκδικήσει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα είναι υποφελής τόσο για την Ελλάδα, όσο όμως και για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και λαών. Και αν θέλετε, αυτό είναι και ένα πλεονέκτημά μας. Εμείς δεν θα βρεθούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση απέναντι στην κυρία Μέρκελ. Από τη μια μεριά η Ελλάδα και από την άλλη η Γερμανία. Δεν θέλω να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους και συσχετισμούς, αλλά ένα τέτοιο παιχνίδι εγώ θα το έπαιζα στάνταρ άσο για την πλευρά της Γερμανίας. Όχι. Δεν θα είναι Ελλάδα-Γερμανία. Θα είναι η Ελλάδα και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου από τη μια μεριά. Θα σας έλεγα ακόμα και οι λαοί του Βορρά, οι τάξεις εκείνες που δεν υποφελούνται από τα μνημόνια και αυτές τις πολιτικές. Και από την άλλη πλευρά θα είναι η κυρία Μέρκελ, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το ευρωπαϊκό και το διεθνές, που έχουν όφελος και κέρδος από τη συνέχιση του μνημονίου. Σε αυτή την πλάστιγκα, εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Στη διαπραγμάτευση αυτή μπορούμε να κερδίσουμε. Plan B, αν δεν πάει καλά. Έχω δηλώσει με απόλυτη ευθυκρισία ότι εμείς δεν θέλουμε, δεν είναι επιδίωξή μας, δεν είναι δική μας θέληση να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες, αλλά αν αναγκαστούμε να προχωρήσουμε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να προασπίσουμε την αξιοπρέπεια του λαού μας και την κυριαρχία της πατρίδας μας.